Έχει αναπτύξει και μια στρατηγική όμως. Από την άλλη, εγώ άκουσα τα εξής. Ότι ο Μαυρίδης έλεγε εκεί μέσα και σε παιδιά της παραγωγής, εγώ, ποιος, μη μιλάτε σε μένα έτσι. Λοιπόν, εγώ στη θέση σας, να πάρω μια πρωτοβουλία να ακούσετε και στο κοντρόλ. Αν θέλετε να μάθετε τους πραγματικούς χαρακτήρες όλων και τις συμπεριφορές, θα έπρεπε να έχετε καλεσμένο εδώ έναν μοντέρ. Λοιπόν, τον οποίο εγώ είχα την τύχη, την τιμή και να είναι καλά ο άνθρωπος, να τον γνωρίσω. Τελευταία μέρα όταν μας έκαναν ένα πάρτι όλων. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, μου συστήθηκε από μόνος του, γεια σου ρε μάγκα και αυτά. Δεν μου έδειξε ότι έχει κάποια συμπάθεια ως προς το πρόσωπό μου. Εγώ άδραξα την ευκαιρία και το ρώτησα, τι έγινε και αυτά. Δεν θες να ξέρεις. Τι σου είπε δηλαδή και σου έκανε εντύπωση. Κάλεσε τον εδώ να στα πει όλα. Πες βρε Νίκο. Δεν θα χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός άνθρωπου που δεν είναι εδώ και δεν θέλω να τον εκθέσω. Δηλαδή σου αποκάλυψε συμπεριφορές. Εσείς τι πιστεύετε δηλαδή. Εσύ αυτά που σου είπε δεν τα ήξερες. Τα ήξερα, δεν φανταζόμουν ότι τα ξέρει και ένας τρίτος. Πες αυτά που ξέρεις. Λοιπόν, όταν η κάμερα γράφει για παράδειγμα ένα self-talk ή το οτιδήποτε, το ότι μπορεί να γαυγίσει ένα σκύλο και να διακοπεί η κουβέντα μου εκείνη τη στιγμή, δεν σημαίνει ότι η κάμερα σταματάει να γράφει ή το boom πατάει off. Τώρα έχουν πλήρη εικόνα του χαρακτήρα του καθενός. Και μπορεί να σου λύσουν πάρα πολλές απορίες. Άρα δηλαδή γάβγιζε ένα σκυλί και κάποιος μιλούσε. Γάβγιζε ένα σκυλί. Τώρα έδωσα παράδειγμα, πρέπει να δεις συμπεριφορά πώς να σταματήσει το σκύλι να γαβγίζει. Όχι, όχι. Σου λέω, δεν υπάρχει καλύτερος από τον μοντέρ να σου λύσει όλες τις απορίες. Α, τώρα παίρνεις το βλέμμα σου, δεν με κοιτάς. Λοιπόν, επειδή είπαμε κάτι για τα σκυλιά, μπράβο. Το σπίτι το οποίο μέναμε, ναι. Φτιάχτηκε και για μας. Μάλιστα. Μπράβο. Ήμασταν οι πρώτοι που πήγαμε. Ναι. Τι συναντήσαμε εκεί, 2, 3, 4, δεν θυμάμαι πόσα σκυλιά. Η γιατρός μας, αν είχε τον τρόπο, αν ήθελε να απαιτήσει, να λείψουν τα σκυλιά από εκεί. Mm-hmm. Δεν έγινε ποτέ. Όχι μόνο σε εμάς, ούτε στους μπλε, ούτε στους πράσινους, ούτε στους πορτοκαλί. Λοιπόν, το σκυλί, τι πρόβλημα έφερε σε όλο τον κόσμο. Όλοι είπαν ότι για παράδειγμα, είπε ότι ο γιατρός σας είχε πει να αποφεύγετε τα σκυλιά και ότι η ίδια μας έδειξε εδώ ότι είχε πάθει και σταφυλόκοκο. Από το σκυλί. Δεν ξέρω από τι το έπαθε. Όχι, πάντως, από το σκυλί. Από την άμμο μπορεί να κολλήσει σταφυλόκοκο. Τέλος πάντων, εύκολα κολούσε μικρόβια. Όλοι έχουμε κατοικίδια στο σπίτι και ξέρουμε πάρα πολύ καλά όσοι είναι λίγο έτσι πιο ευαισθητοποιημένοι ότι μεταδιδόμενα νοσήματα από σκύλο σε άνθρωπο. Δεν γίνονται παρά μόνο αν είναι λυσιασμένα. Και αν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα, το πιο εύκολο πράγμα ήταν να στείλει κάποιο τη παραγωγή και εκ των Φιλιππινών να διώξουν τα σκυλιά από το σπίτι. Ποιος είχε τα σκυλιά τη δεν έλειψαν μέσα στο νόμα της. Ουδέποτε από το σπίτι. Ποιο είχε τη μεγαλύτερη έπαρση μέσα στο νόμα της. Τι εννοούμε έπαρση. Ένα χαρακτήρα ενοχλητικό. Που θεωρεί ότι ή έχει τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση ή ότι θεωρεί ότι κάποιο είναι και αυτό να δημιουργεί πρόβλημα. Εγώ έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση. Δημιουργούσε πρόβλημα στου άλλου. Μπορεί να δημιουργούσε. Αθελά μου πάντως, δεν το έκανα σκέμενα. Το πρόβλημα που δημιουργούσε ο Νίκος είναι ότι έτρωγε. Ξέρεις τι γίνεται όμως με το φαγητό, κάτι που δεν έχουν πει. Και ας με διαψεύσει κάποιος. Δεν έχω ζητήσει ποτέ φαγητό παραπάνω στην παραλία. Έτρωγα πάντα τελευταίο στην παραλία. Και το πρόβλημά του όλο ότι έτρωγα παραπάνω στη βίλα, ξέρει γιατί είναι. Ο Γιώργος, επειδή δεν τρώει κρέας ο άνθρωπος. Το είπανε πολύ πάντως ότι... Ο Γιώργος, επαναλάμβαν. Ο Γιώργος, επειδή... Θα σου πω τώρα, ο Γιώργος επειδή δεν τρώει κρέας, ο άνθρωπος, έπαιρνε τη μερίδα του κανονικά και την έδινε σε μένα. Και τους ενοχλούσε αυτό. Μπορεί να τους ενοχλούσε αυτό. Επειδή έτρωγες διπλά. Επειδή έτρωγα, ναι, διπλά. Τέλος πάντων, αλλά δεν έτρωγα τη δική τους μερίδα, δεν έτρωγα του Γιώργου τη μερίδα, την οποία δεν την ήθελε και δεν δικαιούνταν. Εγώ σου είχα πει και την άλλη φορά που κάναμε συνήθεια από το Παλάου ότι η συμπεριφορά σα και η δική σου του Γιώργου Κερκοτσινόπουλου έδειχνε σε εμά του τηλεθεατέ, σε μένα αν θε, το ότι ήσασταν ρε παιδί μου σαν να ήταν δικό σα το παιχνίδι. Κατάλαβε. Δηλαδή ότι λε και εσεί καθορίζατε του όρου του παιχνιδιού. Δηλαδή, έτσι έγινε ότι... εξώ. Ναι. Αυτό φαινότανε. Δηλαδή στου τηλεθεατέ φαινότανε ότι εσεί είστε και οι άλλοι τυχαία είναι εκεί. Διαφορετικέ μπλούζε. Διαφορετικέ μπλούζε το κάναμε εμεί. Θέλαμε. Να είναι εμφανές ότι είναι δική μας παρέα, δεν έχουμε τίποτα κοινό με τα παιδιά σαν παρέα. Εννοείται και ότι θα μαχόμαστε υπέρ και αυτών όπως και αυτοί υπέρ εμάς για να κερδίσουμε σαν συνολική ομάδα και υπάρχουν δύο υποσύνολα μέσα στο σύνολο, τον μαύρο και τον κόκκινο. Δηλαδή φτάσατε σε σημείο να πείτε... Δεν έχουμε φέρει ποτέ κουβέντες, τουλάχιστον εγώ, με κανέναν από εκεί πέρα, απλά ήταν ξεκάθαρη η στάση μου, παιδιά. Δεν μπορώ να κάτσω μαζί. Δεν μου αρέσει το χιούμορ, δεν μου αρέσουν οι κουβέντες, δεν μου αρέσει η καθημερινότητα αυτή. Προτιμώ να είμαι απομονωμένος, μάλλον έναν άνθρωπο, να περνάω.